αντέξει στον χρόνο και γι' αυτό το 8ο Διεθνέ Week at Peak 2016 για 24 και 25 Σεπτεμβρίου θα χτυπά για μία ακόμη φορά στην Πάτρα. Η διοργάνωση αυτή λοιπόν, το Peak, δείχνει ότι με πείσμα και με θέληση μπορεί και θα συνεχίσει να υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις μία τέτοια εκδήλωση, μια μοναδική εκδήλωση, ένα τέτοιο υπερθέαμα και το μηχανοκίνητο αθλητισμό φυσικά. Πάνω από 60 συμμετοχές αθλητών και ομάδων από όλη την Ελλάδα. Σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Μέσα στην πόλη το να διοργανωθεί ένας αγώνας. Υπάρχουν πιο αρμόδιοι από εδώ να μας τα πούνε. Είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και το ΠΙΚ τα προηγούμενα 7 χρόνια πήρε άριστα 10 μετών. Και αυτό είναι σίγουρο θα συνεχιστεί γιατί δεν είναι τυχαίο. Είναι άρτια σχεδιασμένο, μελετημένο. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο συνδυάζει πάρα πολλές ετερόκλητες δραστηριότητες. Είναι ένα πολύ μεγάλο event. Μηχανοκίνητο αθλητισμό, όχι μόνο για την Ελλάδα. Είναι ένα event το οποίο το επίπεδό του είναι παγκόσμιας εμβέλειας και στην προσπάθειά μας να το κρατήσουμε πάρα πολύ ψηλά περάσαμε πάρα πολλές παιδικές ασθένειες ώστε να το φτάσουμε εδώ που το φτάσαμε. Είναι μια γιορτή η οποία πρέπει να τη συνεχίσουμε, να την κρατήσουμε και να την κάθε χρόνο να τη μεγαλώνουμε ως event στην πόλη μας. Για παράδειγμα φέτος έχουμε συνολικά μέχρι στιγμής 410 συμμετοχές. Κοιτάζω προς τους διοργανωτές και τον αλληλτάρχη. 410 συμμετοχές και 40 οδηγούς νέους, περισσότερους από πέρσι, στο σύνολο περίπου 160. Αυτά είναι στοιχεία αισιόδοξα. Επιδείξεις ακροβατικά με μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα που κόβουν την ανάσα περιλαμβάνονται στις παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις του 8ου Peak Lux Cola που θα διεξαχθεί στην Πάτρα 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Έγινε θεσμός, αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, γίνεται στην πρωτεύουσα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, στην Πάτρα. Θα έχουμε πάλι ήλιο, να βγει ο κόσμος με χαρά, με χαμόγελα στους δρόμους, να τονωθεί η τοπική αγορά. Οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί και αυτό μας ενδιαφέρει. Και βλέπεις θεατές από όλη την Ελλάδα. Εμένα είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, την Κυριακή το πρωί, όταν έχεις λίγο χρόνο, να πιάσεις συζητήσεις και θα δεις ότι όχι μόνο από την Πελοπόννησο, από τις κοντινές πόλεις, την Τρίπολη, την Καλαμάτα ή οπουδήποτε άλλο, αλλά από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι δίνουν δουλειά στα μαγαζιά, δίνουν δουλειά στα ξενοδοχεία. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω τη συμμερίζεστε αρκετή από όλοι όσοι είστε εδώ σήμερα, αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Η Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την αναβάθμιση της διοργάνωσης εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, δίνει και φέτος ιδιαίτερη έμφαση στις παράλληλες εκδηλώσεις. Οι διοργανωτές σκοπεύουν φέτος να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής συμπεριφοράς που και οι προηγούμενοι ομιλητές τόνισαν και που αυτό αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στη συμβολή αυτής της πολύ σπουδαίας διοργάνωσης. Και φέτος θα είμαστε παρόν, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να έχουμε ένα επιτυχημένο 8ο Peak Πάτρας, βάζοντας παρακαταθήκη για το 9ο του 2017. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη διοργάνωση του 8ου κατά σειρά Διεθνού Circuit Kart στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου και έστειλαν ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η Πάτρα όχι μόνο δεν λυγίζει υπό το βάρος των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, αλλά αποδεικνύει ότι με πείσμα και θέληση θα συνεχίσει να υποστηρίζει αναπτυξιακές προσπάθειες. Αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη το ΠΙΚ. Ο εμπορικός κόσμος από την αρχή το αγκάλιασε και έχει φυσικά και αυτό στα ωφέλη του και θέλει να συμβάλλει τα μέγιστα. Αποδεικνύει βέβαια αυτή η εκδήλωση και τη δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όταν συνεργάζονται με τους φορείς για αυτό το τόσο δυνατό αποτέλεσμα που έχει επιφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Μια νέα παρουσία για το ΠΙΚ και αεροπλάνα. Η αερολέσχη θα πετάει κατά τη διάρκεια του ΠΙΚ επάνω από την πόλη προβάλλοντας το αεροπλάνο τους που θα είναι ντυμένο με τα Plus & Light της Lux. Είμαι υπτάμενος της αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος και σε αυτό το 8ο Peak Up θα το στηρίξουμε και εμείς με τα αεροπλάνα μας, καθώς η αερολέσχη διαθέτει ένα στόλο τριών αεροσκαφών και ένα υδροπλάνο. Βρισκόμαστε επίσης, θα είμαστε παρόντες σε αυτό το Peak Up, ώστε να βοηθήσουμε στη διάδοση του αεροπορικού ιδεώδους και της αεροπορικής ιδέας.